Εγώ εκτός από τα στοιχεία, περιμένω και ελέγχους από την Επιτροπή. Δηλαδή, δεν είναι να δίνει κάποια στατιστικά στοιχεία. Περιμένω περισσότερους ελέγχους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Χωρίς να θέλω να πάνε προς τη λειτουργία μιας ανεξάρτητης αρχής. Αν θέλω να πω το εξής. Είναι άνοιξη σημασίας. Αν δει κανείς τα κέρδη που έχουν οι συγκεκριμένες πολυεθνικές εταιρείες. Για το πρόστιμο, λες το ύψος πρόστιμου. Σου λέει, ας έχω εγώ αυτά τα υπερκέρδη και ας φάω και το πρόστιμο. Λοιπόν, είναι μικρό το πρόστιμο, λένε τα παιδιά. Λοιπόν, δεν το λένε μόνο τα παιδιά. Είναι τόσο μεγάλα τα κέρδη. Εάν συνεχιστεί αυτό, προφανώς λοιπόν, θα υπάρξουν και καινούργια πρόστιμα. Το λέω γιατί. Γιατί τι μπορείς να κάνεις, για την ακρίβεια, τρία πράγματα. Το ένα είναι να αυξήσεις εισόδημα. Το δεύτερο, να βοηθήσεις στοχευμένα κάποιες ευάλωτες κατηγορίες. Και το τρίτο είναι να κάνεις συστηματικούς ελέγχους. Οι έλεγχοι με ποια νομοθεσία γίνονται, με βάση τον νόμο που έχει περάσει για τον κόφτη στο ποσοστό κέρδος. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις κέρδος μεγαλύτερο σήμερα από το 2021. Μήπως πρέπει να αλλάξει το